Το σοβαρό ζήτημα της προστασίας της κατοικίας των παλινοστούντων ομογενών της Θράκης που βρέθηκαν σε αδυναμία μέσα στην οικονομική κρίση να αποπληρώσουν κανονικά τα δάνειά τους και σήμερα απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις και πληστηριασμούς με βάση τις διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος παραμένει στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωπος των παλινοστούντων και ειδικότερα η πρόεδρος του Συλλόγου Παλινοστούντων Αλεξανδρούπολης Αργό, Έλενα Τατεβοσιάν, μίλησε στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη που βρέθηκε στην πρωτεύουσα του Εύρου την Τετάρτη. Τον κάλεσε μάλιστα να βρεθεί εκ νέου στην Αλεξανδρούπολη σε συνέδριο που θα διεξαχθεί από την Ομοσπονδία Παλινοστούντων τη νέα χρονιά. Ο Υπουργός σημείωσε πως αυτή την περίοδο σχεδιάζεται από την κυβέρνηση τροπολογία που θα κατατεθεί προς ψήφιση για το θέμα. Τρίτη θα έρθει η πρόεδρος για τέτοια σίγμα στην Αθήνα, θα παραδώσει σε όλους εσάς. Αυτό ήταν πριν να γίνει συνέδριο. Ήρθε πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν είχε χώρο. Θα κάνουμε 22 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη και θα ήθελα να είστε εδώ παρόν. Επειδή στη Θράκη έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Κάνει το συνέδριο, εγώ θα ήθελα να έχουμε ψηφίσει μια τροπολογία την οποία επεξεργαζόμαστε τώρα για το φαινόμενο που υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός δανείων σε παλινοστούντες να έχουν χάσει την κρατική εγγύηση περίπου για ένα 15 μήνο. Αυτό βρίσκεται πίσω από την κίνηση των τραπεζών. Αυτό το 15 μήνο, κατά τη γνώμη μου, το λέω ως αρμόδιος όμως υπουργός, δεν μπορεί να θεωρηθεί η απώλεια της κρατικής εγγύησης σαν ευθύνη των παλινοστούντων, διότι αυτοί οι καλοί πιστοί μπήκαν σε μία σύμβαση με την τράπεζα έχοντας μία γραπτή κρατική εγγύηση. Αν μεταγενέστερα για οποιοδήποτε λόγο έγινε λάθος χωρίς δική τους ευθύνη ερμηνευτικό, αυτό δεν μπορεί να είναι ευθύνη των παλινοστούντων. Συνεπώς, ποια είναι η λογική της ρήπης που θέλουμε. Η λογική θα είναι να με κάποιο τρόπο τα υποχρεώσεις αυτές, δηλαδή αυτή η εγγύηση να αναβιώσει, οι υποχρεώσεις των παλινοστούντων να μην είναι προς τις τράπεζες, οπότε να μην έχουμε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης που τώρα υπάρχουν. Και με βάση την νομοθεσία που ψηφίσαμε το 20 και που την εισηγήθηκα εγώ, να μπορούν οψέποτε έρθει, όποτε και να έρθει, η βεβαίωση της οφειλής, της δανειακής οφειλής. Από ΔΟΗ, καρφή, από εφορία. Από ΔΟΗ, να ισχύει η ρύθμιση των 120%. Που είναι πολύ χαμηλότερες, όπως ισχύει για αυτούς που δεν έχουν χάσει την κρατική. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία, δικαιούται ενίσχυση από το κράτος. Επειδή εμείς είμαστε εδώ στη Θράκη και το ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία, οι άνθρωποι όποιοι δεν έχουν σήμερα δουλειά, πώς θα πληρώσουν αυτές τις δόσεις? Αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση. Πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο του εξοδικαστικού. Όσοι μπορούν να πληρώσουν μια δόση, de facto είναι μέσα στις 120, δεν χρειάζεται να αναζητήσουν εξοδικαστικό. Κάποιος που βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία αυτομάτως δικαιούται τον εξοδικαστικό, ο οποίος προσφέρει από, ανάλογα με την περίπτωση, από 240 έως 480 δόσεις και στα 5 πρώτα χρόνια προσφέρει και μία ενίσχυση της δόσης από χρήματα. Και ο ομογενής χάνει το σπίτι του. Και όχι, πρέπει δεν να το χάνει σε αυτό. Θα είναι σαν πληρώνει για ενίκιο. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Εξαρτάται. Ανάλογα με τη δυνατότητα, με τις δυνατότητες που έχει. Με ποιους θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα πιο αναλυτικά? Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι ώρα. Έχουμε μια πρόταση. Συγγνώμη. Περιμέναμε 3 χρόνια. Τι κάνουμε εδώ? Ναι, χαιρόμαστε. Κοιτάξτε, για την ευθύνη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το ζήτημα. Τα δικά σας αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα αφορά αυτό που σας είπα, δηλαδή να επανέλθει η κρατική εγγύηση.